centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Ράπτη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα Χρήστο, σε εσένα, στους συνεργάτες σου και σε όλους τους ακροατές που μας ακούν αυτή. Τα λέγαμε και το πρωί με τον πρόεδρο της ΕΑΣΕΓΑΣ Δικής Μακεδονίας, τον κύριο Αδάμο, όλα έδειχναν ότι πάμε για μια αναβολή. Τελικά έρχεται και επικυρώνεται αυτή η πρόβλεψη. Δεν θα γίνει τελικά, αναστέλλονται οι αγώνες που ήταν προγραμματισμένοι για αυτή την Κυριακή, 3 Οκτωβρίου, υπενθυμίζω. Ναι. Με στενοχώρια πήραμε αυτή την απόφαση, αλλά δεν γινόταν διαφορετικά. Το συζητήσαμε πάρα πολύ μεταξύ μας, αλλά ναι. Ο γνώμονά μας ήταν η προστασία της δημόσιας υγείας. Mm-hmm. Όσοι εμπλέκονται σε αυτό, τους αθλητές, τους εθελοντές, τα διοικητικά στελέχη, τους θεατές. Νομίζω ότι έπρεπε να πάμε σε αυτή την αναστολή. Έχουμε δει το καλεντάρι, έχουμε επιλέξει τις ημερομηνίες. Κάναμε τις προτάσεις μας ήδη προς το ΣΕΓΑΣ. Μπορούμε να έχουμε μια πρώτη γεύση μιας ημερομηνίας ενδεχόμενης. Γιατί όχι. Μιας πιθανής νέας ημερομηνίας. Μια ημερομηνία που ευνοεί και προπονητικά όσους θέλουν να λάβουν μέρος στο μαραθώνιο της Αθήνας και είναι κενή, είναι η 7 Νοεμβρίου. Για 7 Νοεμβρίου λοιπόν, έτσι. Εμείς εκεί το επιδιώκουμε. 7 Νοεμβρίου και βλέπουμε πάντα. Και βλέπουμε πάντα γιατί έτσι όπως... Πάντοτε με τα δεδομένα ότι θα μας επιτρέψουν τα δεδομένα. Γιατί η Καστοριά μπήκε σε αυτό το mini lockdown από την Παρασκευή. Ναι, αλλά όπως δείχνει ότι δεν θα είναι μόνο μια εβδομάδα το πράγμα, θα είναι σίγουρα δύο εβδομάδες. Εμείς όλοι σφιγμομετρήσαμε και την κοινή γνώμη, την αγωνία του κόσμου. Το να κάνουμε τον αγώνα θα μπορούσαμε να τον κάνουμε. Είμαστε έτοιμοι να τον κάνουμε τον αγώνα και αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αλλά έπρεπε να πάρουμε υπόψη μας το τι έχει υποφέρει αυτή η πόλη, τι έχει περάσει αυτή η πόλη, οι κάτοικοι της πόλης, και νομίζω ότι θα ήταν, δεν θα ήταν σωστό να προβούμε προκειμένου να γίνει η διεξαγωγή του αγώνα. Καλά να είμαστε λοιπόν 7 Νοεμβρίου. Και ο ΣΕΓΑΣ διακινδυνεύει πολλά πράγματα με τους χορηγούς. Σωστά. Νομίζω ότι αυτά είναι δευτερεύοντα. Το πρωτεύον είναι η υγεία. Τώρα, επειδή το θέμα του Ράγκρις μας απασχόλησε και την προηγούμενη εβδομάδα, είχαμε και την κυρία Σπύρου κάποια στιγμή εδώ και τον κύριο Δοκόπουλο, μπήκε ένα θέμα το ποιοι θα μπορούν να συμμετέχουν. Και η κυρία Σπύρου έβαλε μια σκέψη για τον συμπολίτη μας, ο οποίος είναι καλά και μπορεί να το αποδείξει, είναι ανεμβολίαστος, είναι όμως καλά και μπορεί να το αποδείξει με ένα αρνητικό τεστ. Σε αντίθεση με έναν εμβολιασμένο που δεν υπόκειται σε κανένα τεστ, που μπορεί όμως να νοσεί και να συμμετέχει κανονικά στον αγώνα. Υπάρχουν σκέψεις να αλλάχτουν ίσως και οι όροι του Ράγκρις μέχρι την επόμενη... Δεν αλλάζουν τα υγειονομικά πρωτόκολλα εύκολα, Χρήστο. Και είχα την τύχη να γνωρίσω την κυρία Σπύρο από κοντά και να συζητήσουμε και να της εξηγήσω. Το όλο θέμα είχε ξεκινήσει, θυμόμαστε όλοι, από το γεγονός ότι δεν ψήφισε την χρηματοδότηση του Ράγκρις. Εγώ προσωπικά και όλοι οι εμπλεκόμενοι εδώ σεβόμαστε τις απόψεις των άλλων. Μέχρι ενός του σημείου που μπορείς, ας πούμε, αλλά κάθε αγώνας και η ζωή μας υπάρχουν οι κανόνες. Οι κανόνες οι οποίοι δεν επιβάλλονται, παίρνονται για την προστασία της υγείας. Μάλιστα. Ένας που κάνει μια δημόσια εκδήλωση, είναι υποχρεωμένος να τα εφαρμόσει. Η επεκτρίβα έρχεται από κάτω, όχι να το εξηγήσουμε, και εμείς εφαρμόζουμε. Εφαρμόζουμε αυτό. Αλλά αγώνας χωρίς κανόνες... Η κυρία Σπύρου μας είπε όμως ότι το κάνει αυτό για να στείλετε το μήνυμα και στην Αθήνα. Μήπως το αλλάξει η Αθήνα? Το μήνυμα στην Αθήνα πήγε, από εμάς δεν μπορεί να αλλάξει. Εσείς πιστεύετε ότι είναι σωστή αυτή η σκέψη, δηλαδή έτσι πρέπει να γίνει ένας αγώνας? Τώρα, το να εκφράσει κανείς δημόσια τις προσωπικές του... απόψεις δεν το βρίσκω σωστό. Εγώ εκείνο που μπορώ να σας πω για μένα είναι ότι νόσησα. Ναι, ναι. Το γεύτηκα άσχημα, πάρα πολύ άσχημα. Έκανα το εμβόλιο μου. Προσπαθώ να προφυλαχτώ. Από εκεί και πέρα ο καθένας. Μάλιστα.
Έτσι. Και εγώ εξακολουθώ να προφυλάσσουμε ή να, αν θέλετε, δεν τρέπομαι να το πω και δημόσια, να φοβάμαι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, για να το κωδικοποιήσουμε, η απόφαση είναι μετά την σύμφωνη γνώμη και των συνδιοργανωτών, δηλαδή Αντιπεριφέρειας και Δήμου, ότι πάμε για να, όχι πάμε, αποφασίστηκε αναβολή του Ραν Γκρις, δεν θα γίνει την Κυριακή 3 Οκτωβρίου, καλώς εγώντων των πραγμάτων, και αν όλα πάνε καλά θα γίνει 7 Νοεμβρίου. Αγαπητέ Χρήστο, εγώ όλο το Σαββατοκύριακο από την Παρασκευή είμαι σε μια διαδικασία. Έχω συζητήσει και με φορείς άλλους του νομού Καστοριάς, όπως και ο κύριος Ζακόπουλος, ξέρω ότι έχει συζητήσει, και πολλοί άλλοι. Συζήτησα με την κυρία Σεφοράφα εκτεταμένα μισή ώρα και με άλλους παράγοντες στο ΣΕΓΑΣ την Παρασκευή το πρωί αυτό το θέμα. Όλοι σέβονται και καταλαβαίνουμε την αγωνία και της πόλης και πώς πρέπει να δράσουμε. Ο καθένας από την πλευρά του πρέπει να προφυλάξει όσο μπορεί περισσότερο. Σωστά. Τα γεγονότα δεν τα αφήνουμε να ξεφτύσουν, δεν τα αφήνουμε να υποβαθμιστούν όπως είναι το Ραν Γκρις. Ζητάμε το καλύτερο και σε αυτές τις ημέρες που μας μένουν για τις 7 του μηνός που σκέπτομαι και έχω συζητήσει τόσο με τον Δήμαρχο όσο και με τον Αντιπεριφερειάρχη, θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Θα κάνουμε όλο το καλύτερο. Συλλογικά, μαζί με τους εθελοντές μας, μαζί με όλο τον κόσμο, μαζί με εσάς που βοηθάτε και από τη δικιά σας πλευρά, τα μέσα ενημέρωσης, να κάνουμε το καλύτερο όλοι μαζί. Μακάρι λοιπόν η Καστοριά μας 7 του Νοέμβρη να είναι σε μια τέτοια κατάσταση που να επιτρέπουν σίγουρα άνετα. Γιατί το λέγαμε και με τον κύριο Αδάμ. Τώρα Ραν Γκρις είναι μια χαρά. Είναι μια ωραία χαμογελαστή παρένθεση κυριακάτικη στη ζωή μας. Έτσι το βλέπουμε, γι' αυτό είναι λαϊκός αγώνας και πρέπει να τον χαίρεται ο κόσμος. Έτσι, ακριβώς, αν είναι να κρυβόμαστε στη γωνία και να τρέχουμε, δεν τον ευχαριστώ. Είναι αγώνας να τον ευχαριστηθούμε, να πρέπει περάσουμε να ωραία. Να σφίξουμε τα χέρια μας ξανά. Βέβαια. Να σφίξουμε τα χέρια μας, να κάνουμε το ότι δεν είναι το καλύτερο και να το αναβαθμίσουμε. Μην ξεχνάμε ότι μετά από 1,5 και χρόνο, 2 χρόνια περίπου, πάμε στην επανεκκίνηση. Έχω κουραστεί να τη λέω εγώ αυτή τη λέξη, πανελλαδικά. Ναι. Ξαναξεκινάει από την αρχή το Ραν Γκρις. Έχει δυνάμεις και οι δυνάμεις του είναι ο κόσμος. Είναι ο απλός άνθρωπος που έρχεται να χαρεί την Κυριακή και να βάλει τη ζωή του το τρέξιμο, την άσκηση που δεν κοστίζει τίποτα και του δίνει μεγάλη χαρά. Σωστά. Και διώχνει μακριά το άγχος. Λοιπόν, έτσι να κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πούμε καλό υπόλοιπο και καλή συνεργασία σε αυτόν τον καιρό για να κάνουμε κάτι πιο μεγάλο και να μας ακούσει όλη η Ελλάδα. Πραγματικά, πραγματικά. Εντάξει, ωραία λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ράπτη. Γεια σας. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.